Τώρα, πολλοί ήταν οι συμπολίτες μας που πήγαν προς Θεσσαλονίκη και γύρισαν ακόμη από το Σαββατοκύριακο, να μην σας πω, που έβλεπαν κάποια άτομα να δουλεύουν εκεί στο σημείο των διοδίων, εκεί που πρόκειται να γίνουν τα διόδια. Φαίνεται λοιπόν ότι δόθηκε το πράσινο φως από το Δασαρχείο, οπότε πιάσαν γκασμάτες γιατί βιάζονται κιόλας. Τον Οκτώβριο όλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκπρόσωπο από την ομάδα κατά των διοδίων, τον κύριο Γιάντσιο, τον δικηγόρο. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γιάντσιο, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσείς. Καλό μεσημέρι. Τώρα, γνωρίζετε κι εσείς ότι ξεκίνησαν οι εργασίες. Όχι. Πώς όχι? Όχι, δεν ξέρω εγώ αν ξεκίνησαν οι εργασίες ή αν κάποιοι που κάνουν για τους δρόμους. Εμείς δεν πήραμε καμία απολύτως απάντηση από τους κυρίους. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό έχει ξεκινήσει. Αυτά θα μας τα πούνε, φαντάζομαι, ελευθέτου, οι άνθρωποι ζούμε να εργάζονται και κανονικά και να αρχίζουν να ξέρουν εκεί. Γιάντσιο, ότι τους είδαμε να εργάζονται, αυτό είναι πραγματικότητα, γιατί και τηλέφωνα δεχτήκαμε και με τα μάτια μας τους είδαμε, εργάζονται. Γίνονται εργασίες εκεί. Μεγάλες, μικρές γίνονται. Τώρα, το θέμα είναι ότι εσείς έχετε απάντηση από το Δασαρχείο για να ξέρουμε αν έχει τελειώσει αυτό το θέμα ή όχι? Όχι βέβαια, εμείς ακόμα είμαστε στο σκοτάδι. Καμία απολύτως απάντηση. Τώρα, αν εμάς δεν μας δίνουν καμία απολύτως απάντηση και αυτοί εργάζονται εκεί και τους δίνουν όλους αυτούς ή δεν ξέρω τι, αυτό θα πρέπει να μας το πει το Δασαρχείο και αφού το καλέσει στα αρμόδια όργανα που εμείς θα προσφύγουμε, να δούμε τι έχει κάνει αυτό το Δασαρχείο εκεί πέρα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Εμείς όμως παρόλα αυτά, αύριο θα στείλουμε την αρχαιολογία. Ήδη έχουμε και τα έγγραφά μας και τα τοπογραφικά μας έτοιμα, την αίτησή μας. Γιατί υπάρχει αρχαιολογικός χώρος, να δούμε αν αυτό παραβιάζεται ή όχι. Δεν σταματάμε εμείς επειδή τώρα το Δασαρχείο βρήκε εκεί πέρα και δεν με απαντάει. Τώρα, κύριε Γιάντσιο, αυτό όμως δεν στέκει, γιατί εσείς είχατε προσφύγει προς το Δασαρχείο και είχατε πει ότι απαντήστε μας αν τηρούνται τέλος πάντων κάποια θέματα. Είναι δυνατόν να το ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εσάς? Ελάτε εδώ, γιατί θα τρελαθούμε με το Δασαρχείο εδώ. Πέντε μήνες να μην μου απαντήσει αν εκείνο το μέρος είναι δασικό ή όχι. Μόνο σε μια προφορική μου είπε ότι τα 4.200 είναι δασικά και μόνο τα 800 είναι ιδιωτικά. Τα οποία τα ζητώ εγγράφος για να μπορέσω εγώ να κάνω προσφυγή σε αυτή την εργασία αυτή που κάνω. Γιατί παράλληλα τους έκανα και ένα αίτημα να μου απαντήσουν αν είναι καταφύγιο άγριων ζώων και όλα αυτά τα κολλιεργούν και τα καθυστερούν. Εγώ δεν είδα ότι χτίζονται, δεν έτυχε να περάσω. Αφού όπως το λέτε, το πιο απλό πράγμα είναι ότι εγώ τις μέρες θα σταθώ με τον εισαγγελέα και θα τους ζητήσω όλα αυτά να καλέσουν. Νομίζω ότι χάνεται χρόνος όμως, γιατί ακόμη και σήμερα το πρωί πρέπει να σας πω ότι επικοινώνησαν συμπολίτες μας εδώ με τον σταθμό, με το επιλογές και είπαν, ρε παιδιά, τι λέτε, τι είστε κατά των διοδίων, τι κάνετε εκπομπές, ποιους φιλοξενείτε, όταν εδώ κάποιοι δουλεύουν. Και είπε ότι λογικά δόθηκε το πράσινο φως. Μα δεν μπορεί οι σειραίοι πολίτες, δεν μπορούν να λένε τέτοια κουβέντες, διότι τους έχουμε καλέσει επανειλημμένα, τους κάνουμε τη συλλαλητήρια και είναι εξαφανισμένοι. Τώρα αυτό τώρα είναι χαρακτηριστικό μας, κύριε Γιάννη. Όχι να αρχίζουν να ψάχνουν και, πώς το λένε, να ψάχνουν και υπαίτιους. Δεν φαντάζομαι ότι ψάχναν υπαίτιους, απλά μας ενημέρωσαν ότι γίνονται εργασίες. Εγώ θα τους καλέσω γιατί εμείς θα πάμε και αφού γίνονται εργασίες, θα πάμε εμείς εκεί πέρα πάνω να διαμαρτυρηθούμε και τους καλώ να έρθουν όλοι αυτοί και να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί. Μάλιστα, δύσκολα ρίχνετε τους σεραίους εσείς. Και τι να κάνουμε, κύριε Μωραίτη, εδώ παλεύουμε με νύχη. Πέντε μήνες έχουμε κλειστό και τώρα ξεκίνησαν τις εργασίες μετά από κατόπιν όλα αυτά που εσείς λέτε ότι γίνονται. Αν λοιπόν το Δασαρχείο έχει την άποψη και θέλει να κάνει όλα αυτά, καλώς θα τα κάνει, θα δούμε τι είναι, ας μας στείλουν ένα έγγραφο να ξέρουν τι μας γίνεται. Αν καθυστερούν το έγγραφο, πάλι θα πάνε στον εισαγγελέα, γιατί θα καθυστερούν αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Πήρα ένα ψήφισμα από το Δήμο Σερών, πανψηφίο, ότι είναι ενάντια σε όλο αυτό εκεί. Ναι. Θα πάρω τώρα από το Ηράκλειο, μου στείλε ήδη, από την περιφέρεια, από την Τετάρτη είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιτικής. Λοιπόν, όλα αυτά θα μπουν στη φαρέτρα, στα ασφαλιστικά μέτρα που έχουμε να καταθέσουμε, εφόσον πάρουμε το έγγραφο που μας λένε προφορικά ότι. Και γιατί δεν πάτε να το πάρετε μόνο σα και περιμένετε να σα ταλεί, κύριε Γιάννη? Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα και λέτε θα σα το δέσω. Όλο μου το δίνει. Ωραία, ξαναπάτε και την εβδομάδα, κύριε Γιάννη. Μα φοβάται, ξέρετε τι φοβάται. Το αμέσω επόμενη στιγμή που θα μου το δώσει αυτό, θα αρχίσει η διαδικασία, οι ποινικέ αστικέ διαδικασίε κατά αυτών.
Κατά αυτόν και... ποιον αυτόν. Το δασαρχείο. Γιατί να το δασαρχείο τι. Να μας πει το δασαρχείο. Ναι. Να, προσέξτε μου, να μας πει το δασαρχείο, γιατί δεν μας δίνει το έγγραφο. Ένα είναι αυτό. Ως δημόσια υπηρεσία νομίζω ότι υπάρχει και ένα χρονικό διάστημα που πρέπει να σας απαντήσει. Κατά τα άλλα, τι μα δεν είναι παράβαση αυτό. Μα γι' αυτό λέω. Μα εάν είναι δασικό, τότε και λέει αυτό μπορούν να χτίσουν, το λέει αυτό. Α το κρίνει δικαστήριο, αν μπορούν να συνδυάσουν μετά. Εάν παρουσιάσει όλα τα έγγραφα που να λέει ότι επιτρέπεται να γίνει αυτή η εργασία εκεί, καλώς. Αλλά όπως λέτε και εσείς, το δικαστήριο. Ωραία. Οπότε, εμείς τι να καταλάβουμε τώρα, ότι αύριο το πρωί, ας πούμε, θα πάτε στο δασαρχείο να ζητήσετε εκ νέου το έγγραφο, θα περιμένετε να σας το στείλουν. Κάθε μέρα το πρωί πάω και τους καταθέτω έτοιμα και τους λέω: δώστε μου τις αποφάσεις και ακόμη. Όλα αυτά, εγώ τα μαζεύω, θα τα δώσω στις ανάλογες αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε να περιμένουμε εξελίξεις. Ναι, είναι, σας είπα, είναι μια κομβική κατάσταση εδώ πέρα που πράγματι αντιλαμβάνεται το δασαρχείο κρίνει με αυτούς τους τρόπους που κρίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν να χτίζουν ή ξεκίνησαν να χτίζουν κτλ. Αυτό για να σταματήσει θα πρέπει να γίνει ασφαλιστικά μέτρα με αυτόν τον τρόπο που ζητάμε εμείς. Εάν όμως μεταδευτήκαν τόσο καλά όλα αυτά και είναι τόσο νόμιμα, θα πρέπει εμείς να τα δούμε, να τα λέξουμε, να τα λέξουμε στο δικαστήριο κτλ. Κύριε Γιάννη, μπορώ... έτσι κι αλλιώς, σε δηλώσεις του κύριου Ζάβος είπε ότι μόλις εσείς κάνατε το αίτημα, απευθύνθηκαν στους αρμόδιους εκεί και ουσιαστικά διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν ήταν επικυρωποιημένο. Διότι λέει, εκεί το σημείο των δύο δίων ουσιαστικά είχε αποαλωτριωθεί όταν γινόταν ο δρόμος. Δηλαδή τώρα δεκαετίες πριν. Χρόνια τέλος πάντων πριν. Άρα, ακόμη και αυτή η επικυρωποίηση, η οποία δεν υπήρχε. Επιβάλλει μια ποινή, έτσι. Ακόμη και από την πλευρά του δικαστηρίου προς την εταιρεία. Δεν ξέρω ποιοι το κάνουν. Από την άλλη όμως, και το ότι δεν σας απαντάει το δασαρχείο ως δημόσια υπηρεσία είναι ένα θέμα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Εμείς ήδη κάναμε και κάνουμε τώρα και μια δεύτερη. Εμείς δεν είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Ότι στο... πώς το λένε, στο να μην με απαντάει, δεν υπάρχει ένα χοντρό ζήτημα γιατί δεν μπορώ να αντιδράσω, καταλάβατε. Δηλαδή, πώς να αντιδράσω. Εσείς δηλαδή βάζετε μέσα και το θέμα του δόλου, ότι δεν σας απαντάει τι, για να προλάβουν να οργανωθούν. Προσέξτε με. Δέξτε τώρα αυτό το ζήτημα που κάνουμε. Τι κάνουν αυτοί, στέλνουν ένα έγγραφο και λένε ότι θα σας απαντήσουμε, διερευνούμε και θα σας απαντήσουμε. Ωραία. Αυτό είναι προκεκαλυμένη κατάσταση για να φάνει χρόνο. Διότι ήταν υποχρεωμένοι μέσα 30 μέρες να μας απαντήσουν και για να κερδίσουν αυτό το ζήτημα μου στείλανε τον Ιούλιο ένα έγγραφο που λέει θα σας απαντήσουμε. Εντάξει, εγώ από τότε στέλνω... περάσανε 150 μέρες όμως. Ναι, ακριβώς, εγώ τους στέλνω κάθε λίγο και λιγάκι και αυτοί ακόμα ήθελαν να με απαντήσουν με τον τρόπο που αυτοί νομίζουν που θέλανε να μας πούνε ότι αυτά που τις απολυτρώνουν. Εγώ ζητώ από το δασαρχείο να μου δώσει εμένα αν είναι δασική έκταση υπηρεσία ή όχι. Αυτό είναι απλό. Τόσο απλό που δεν μου το δίνουνε. Πώς απήντησες στην εταιρεία και ξεκίνησαν πάλι εργασίες και δεν απαντάει σε εσάς? Ωραία, γιατί δεν μου απαντάει σε εμένα. Γιατί εκεί πέρα μου είπε τα 4.200 είναι δασικά. Δεν του μάθαμε το χαρτί ότι είναι 4.200 δασικά. Να δούμε πώς χτίζουν αυτοί εκεί πέρα. Ναι, αν είναι δασικά, έτσι όπως τα λέτε, υπάρχει ένα θέμα. 4.200 είναι δασικά. Και επειδή εγώ το ζητώ συγκεκριμένα εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί ξέρετε ότι τα δικαστήρια είναι τα πάντα συγκεκριμένα. Πράγμα. Και ακόμα μου το δώσουν 5 μήνες. Τι να κάνω, να πάω εκεί να δαθούμε, τι να κάνω. Όχι, καταλάβατε, αναγκάζουμε. Αφήστε αυτό το ταξίλα και τα είπα. Θα πάτε να στηθείτε εκεί και δεν θα φύγετε μέχρι να πάρετε το έγγραφο. Φαντάζομαι. Ένας τρόπος είναι αυτός και ένας δεύτερος τρόπος είναι να επέμβει στους εισαγγελέας. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Να επέμβει στους εισαγγελέας γιατί μια δημόσια υπηρεσία δεν σας απαντά. Βεβαίως, είναι υποχρεωμένη. Βεβαίως. Είναι υποχρεωμένη, είναι, αλλά μπορεί να υπάρξει εισαγγελική παραγγελία. Μα θα αναγκαστώ να ζητήσω εισαγγελική παραγγελία, έτσι ώστε μέσα σε 2 μέρες να τους πάρω τα έγγραφα αυτά που θέλω. Μάλιστα. Ωραία, οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Γιάννη, και από ό,τι κατάλαβα πολύ, σύντομα, πολύ, πολύ γρήγορα. Πολύ σύντομα. Είμαι λίγο επιφυλακτικός γιατί περιμένω τις απαντήσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.